Τσάκο. Λέω για να συνδέσουμε όμως τα ζητήματα, να πάμε σε ένα θέμα μιας δημόσιας διαχείρισης της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Διότι, ας πούμε, ασκήθηκε η κυρία Σβίγκου κριτική προς την κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση της Ιδωμένης, αποκλείοντας δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ κτλ. Και υπήρξαν οι σχετικές καταγγελίες. Και ακολούθησε εχθές ένας απίστευτος καυγάς. Ακολούθησε ένας καυγάς του κυρίου Αλεξιάδη με τους δημοσιογράφους και ακολούθησε και ένας απίστευτος καυγάς εχθές του κυρίου Πολάκη με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας. Τι θα γίνει τώρα? Κάθε φορά που θα ασκείτε μια κριτική θα γίνετε σκοτωμός. Λοιπόν, μη συνδέουμε την Ιδωμένη με τα... Το συνδέω επίτηδες για να μου απαντήσετε εάν υπάρχει ένα θέμα αποκλεισμού ή επιλεκτικής, ας πούμε, συμπεριφοράς απέναντι στην ενημέρωση. Διότι εδώ σε εμπόλεμες περιοχές υπάρχει φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφος. Δεν είπε το κάνει για το καλό μας όμως. Τέλος πάντων, τέλεια. Ας το δούμε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για την Ιδωμένη, ο ίδιος ο κύριος Τόσκας αναφέρθηκε και στην ασφάλεια των δημοσιογράφων, την οποία το αρμόδιο Υπουργείο ήθελε να προστατεύσει και αυτό το λόγο απομακρύθηκαν οι δημοσιογράφοι. Αλλά επίσης συμπλήρωσε ότι αυτή η απομάκρυση θα ήταν καλύτερο να ήταν στα 100 μέτρα και όχι στα χιλιόμετρα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να συνδέεται σε κάθε περίπτωση και να έρθει συνδεδεμένα και η ασφάλεια του τύπου και η ασφάλεια κάθε επιχείρηση. Να πω ότι δέχτηκε η κυβέρνηση και συγχαρητήρια από την ΥΠΑ τη αρμοστία για το ότι δεν χρησιμοποιήθηκε βία. Εντάξει, ήσυχατε τα πράγματα. Εμείς μιλάμε τώρα στη σχέση σας με τον τύπο. Αλλά και βέβαια η ελευθερία της πληροφόρησης. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Εκεί είναι το θέμα μας τώρα. Ωραία, πάμε παρακαλώ. Τώρα, για την μεν... γι' αυτό περιγράψα για τον κύριο Αλεξιάδη να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δηλώσεις υπουργών ή παλιότερα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ γίνονται αντικείμενο και σχολιασμού που καμία σχέση δεν έχουν με αυτά που πραγματικά έχουν πει οι υπουργοί και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο δε αφορά χτες συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας, να πω ότι η σημαντική είδηση από χτες ήταν όλη αυτή η ιστορία με το Κελκνό. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θα πρέπει να γίνει σε όλα τα υπουργεία. Θα πρέπει αντίστοιχες υποθέσεις να μην καλύπτονται και να μην κουκουλώνονται όπως έγιναν τα προηγούμενες, όπως έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κάνετε ένα σχολιασμό για το ύφος του υπουργού. Αλλά εγώ στα λίγα χρόνια που έχω παρακολουθήσει συνεντεύξεις τύπου, δεν θυμάμαι τέτοια συμπεριφορά και των δημοσιογράφων απέναντι στους υπουργούς. Mm-hmm. Δηλαδή, εκφράσεις, τι πολιτικές μπαρούφες είναι αυτές, ο σχολιασμός στον κύριο Ξανθό, στον κύριο Πολάκη. Ή πήγαινε πέστα αυτά στην Κρήτη και όχι εδώ. Εγώ σας λέω ότι ακόμα και απαράδεκτη να ήταν, ο υπουργός οφείλει να σέβεται το θεσμό και το ρόλο του. Και να είναι στο ύψος που πρέπει. Και νομίζω δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αγορές. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούσαν χτες να κάνουν και οι δύο υπουργοί. Αλλά το να παίρνουμε το χτεσινό γεγονός, να το συνδέουμε με την Ιδωμένη ή με το... και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια εικόνα ότι δήθεν υπάρχει μια επιθετικότητα της κυβέρνησης απέναντι στα ΜΜΕ, νομίζω ότι είναι εντελώς παραπλανητική και εντελώς λάθος. Ίσα-ίσα, η κυβέρνηση δέχεται μια απίστευτη επίθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές άδικη, άλλες φορές εντελώς διαστευλωτική της πραγματικότητας. Αυτό έχει να κάνει εν πολλής και με διάφορα συμφέροντα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δείχνουν να απειλούνται. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στον χώρο. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στον χώρο της υγείας. Αλλά σας δίνω μια γενικότερη εικόνα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, εμείς σεβόμαστε και την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και αυτό νομίζω ότι πρέπει να. Και το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ήδη κατακτήσει και που σκοπεύει να κατακτήσει η κυβέρνηση, θα πρέπει να διασφαλίζει αυτή την ανεξαρτησία. Μικρό σχόλιο και θέση. Όχι μόνο σχόλιο και θέση. Κυρία Σβίγκου, στη Δημοκρατία ελέγχονται οι κυβερνήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σκληρά, άδικα. Αυτή είναι η λογική της Δημοκρατίας. Και αυτό θέλουμε. Χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία. Ξέρετε, έχω διατελέσει πολλά χρόνια εκπρόσωπος τύπου και μάλιστα ενός δύσκολου υπουργείου, με δύσκολη δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχω υποστεί μεγάλες πιέσεις. Ελπίζω ότι ποτέ δεν έχασα την ψυχραιμία.